Σήμερα λοιπόν ήταν η πρώτος αγώνας από μια σειρά τεσσάρων αγώνων, οι οποίοι αποτελούν ένα τοπικό πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας που γίνεται στο νησί μας. Στη στύψη ήταν λοιπόν ο πρώτος αγώνας ορεινής ποδηλασίας του Lesbos Grand Prix MTB Series 2022. Ποιοι είναι οι διοργανωτές? Η προσπάθεια όλη αυτή που γίνεται να ολοκληρωθούν οι αγώνες και να μπορέσει να γίνει αναγνωρίσιμο και το νησί μέσω το αγωνιστικό κομμάτι, χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται βοήθεια από τοπικούς φορείς. Και έτσι λοιπόν εδώ πέρα στη Στύψη, η κοινότητα και ο Σύλλογος Τοπικός Στύψης βοηθήσανε πάρα πολύ για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την ολοκλήρωση αυτών των τεσσάρων αγώνων, τον κύκλο δηλαδή, είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο απολυθωμένο δάσους Λέσβου, που είναι πάντα μαζί μας και μας βοηθάει σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Θέλετε να μας πείτε πόσο σημαντικό είναι που βλέπουμε αγώνες ποδηλασίας να αυξάνονται σιγά σιγά το τελευταίο διάστημα στο νησί μας? Είναι κάτι που το δουλεύουμε χρόνια τώρα και αυτοί οι οποίοι αποδέκτες αυτών των αγώνων είναι τα παιδιά, γίνονται για τα παιδιά. Και το θετικό είναι ότι όλο αυξάνονται οι νέοι, τα παιδιά κάτω των 15 χρονών που αρχίζουν και ασχολούνται με το ποδήλατο. Οι αγώνες πλέον γίνονται διαδρομές με γνώμονα την ασφάλεια και έχουμε ας πούμε χαμηλώσει λίγο τα στάνταρ, δεν είναι τόσο δύσκολοι για τους αθλητές, αλλά είναι προσβάσιμοι για τα παιδιά αυτής της ηλικίας, 15, 14, 13 χρονών αυτής της ηλικίας που ξεκινάνε να κάνουν ορεινή ποδηλασία. Η ορεινή ποδηλασία είναι ένα είδος αθλητισμού που μπορούν να το ακολουθήσουν στα περισσότερα παιδιά, έτσι? Είναι ένα είδος ποδηλασίας το οποίο θέλουν οι μικροί, γιατί έχει το τεχνικό το κομμάτι, έχει το παιχνίδι, έχει την επίδειξη που θέλουν, που κάνουν τα παιδιά έτσι, τα εμπόδια που περνάνε, που κάνουν τις ούζες, τις σχολιές τους και αυτά, και το θέλουν πάρα πολύ. Και εδώ τώρα τα τελευταία χρόνια συνδυάζουμε την ορεινή ποδηλασία μέσα στο αστικό περιβάλλον που λέγεται urban, στο ονομασία του, και βάζουμε και κομμάτι που είναι μέσα στα καλντερίμια, μέσα στα σοκάκια τα χωριά, και κομμάτι από μονοπάτια τα οποία είναι περιμετρικά του χωριού, που όλα μας τα χωριά είναι μέσα στη φύση, μέσα στο πράσινο. Θεωρείτε ότι οι αγώνες ποδηλασίας στη Λέσβο μπορούν να ανέβουν επίπεδο τόσο ώστε να φτάσουν με αγώνες που διεξάγονται στις μεγάλες διοργανώσεις? Ναι, ήδη έχουν διοργανωθεί στη Λέσβο αγώνες πανελλήνιου επίπεδου και παγκοσμίου επίπεδου. Έχουν γίνει και πανελλήνιο πρωτάθλημα δρόμου και των μάστερ και των ανδρών. Έχουν γίνει παγκόσμια πρωταθλήματα στο Μόλιβο που έχουν έρθει αθλητές από όλο τον κόσμο. Και όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα για το τερέν. Η μορφολογία που έχουμε στο νησί είναι τρομερή για τους αθλητές, είτε ποδηλασίας δρόμου είτε βουνού, γιατί είναι το ανάγλυφό μας τέτοιο που δεν βαριέται ο αθλητής. Έχει όλη την ώρα ανηφόρα, κατηφόρα, τεχνικά μονοπάτια, τεχνικές στροφές. Και όσοι αγώνες έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, οι αθλητές φεύγουν ικανοποιημένοι. Πόσο σημαντικό είναι που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε το ποδήλατο να κερδίζει έδαφος στη Λέσβο? Είμαι 18 χρόνια τώρα εδώ στη Λέσβο και όταν ήρθαμε εμείς με την οικογένεια, το ποδήλατο ήταν ένα πράγμα που χρησιμοποιούσαν οι πιτσιρικάδες, οι ταυμουρά και κάποιοι άνθρωποι που ήταν μέσα στα βουνά που κάνανε το εντούρο. Λοιπόν, ήρθα και έκανα ποδήλατο δρόμο μετά. Βρεθήκαμε κάποιους φίλους και σιγά σιγά άνοιξε αυτό το κομμάτι. Τώρα με τη στήριξη όλο τον κόσμο, λέμε τώρα, όχι μόνο το ποδηλατικό σύλλογο Λέσβο και με τα χωριά, με τους άνθρωπους εδώ από το σύλλογο, έχει μεγαλώσει το πράγμα πάρα πολύ και έχει συμμετοχές και για μας σαν χωριό εδώ στη Στύψη είναι μια μεγάλη τιμή που έρχεται αυτή η διοργάνωση και κάνει τώρα η τρίτη ή τέταρτη φορά, δεν το θυμάμαι καλά, για να γίνει τέτοιες αγώνες. Είναι ένα πράγμα που εμείς και με ένα πρεβέ που είναι άλλου είδους ποδηλασίας περνάμε εδώ συχνά και μας τιμήσουν με ένα κοντρόλ που μας ταΐζουν, μας ποντίζουν και μεγάλη χαρά μας για να τρέχουμε εδώ με τα ποδήλατα. Και βασικά τώρα τα παιδιά που ήρθαν για αυτόν τον αγώνα, Κυριάτκο, πρωί-πρωί, εκτός από αυτό και είναι η προπόνηση, η προετοιμασία που κάνουμε, μας τιμήσει αυτά και είναι σημαντικό γιατί έχει ένα μεγάλο ωραίο κομμάτι, γιατί μαζεύεται κόσμος και ο αθλητισμός γενικά έχει μπει μέσα σε μια κοινότητα, χωριά.
δηλαδή είναι ωραίο. Εσύ έχεις πάρει μέρος και σε αγώνες στο εξωτερικό. Συγκριτικά με αυτούς που ξεκινάνε να γίνονται στη Λέσβο εδώ, θεωρείς ότι είμαστε σε καλό επίπεδο? Βεβαίως. Εμείς έχουμε πιάσει εδώ, εκτός αυτό που έχω κάνει εγώ, είναι άλλο, λέμε τώρα έτσι. Άμα σκεφτούμε τα παιδιά που πάνε εντούρο, έχουν πιάσει καλές θέσεις σε εντούρο αγώνες μέσα στην Ελλάδα και εξωτερικό. Έχουμε εμείς εδώ και τον πρώτο αθλητή ορεινής ποδηλασίας, τον Αστέριος Νίμος, που πήγε πρωτιά φέτος σε αυτόν τον αγώνα μαραθών. Δηλαδή είμαστε σε ένα ωραίο επίπεδο και νομίζω τα βετιώνει και άλλους, γιατί βλέπω πολλά μικρά παιδιά που έχουν περιτσιρικάρες, που έχουν όρεξη, που τρέχουν, που ετοιμάζονται. Όχι, το βλέπω πολύ ωραίο, ναι. Εσείς το προσωπικό που μας δώσαν τη δυνατότητα να το δώσουμε και να κάνουμε. Φυσικά το Μουσείο Φυσικής Γεωργίας είναι πολύ μεγάλη πολίτη αυτή που μας προσφέρει και τους χορηγούς, τους χορηγούς του αγώνα που είναι το Προβολείο Φάμου. Λοιπόν, αν δίνω το λόγο στον πρόεδρο του Πολιού, Νίκο Καρπούλη. Χαίρετε και από μένα. Είναι μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε τέτοιους αγώνες στο χωριό μας. Ευχαριστήσω τον Ποδηλατικό Σύλλογο Λέσβο, τον κύριο Κοφαντέλη, τον Λέσβο Στράιτ και την υποστήριξη, τη σύζυγό της Ιωνία και βέβαια το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που λυθμένο δάσκος Λέσβο. Πριν προχωρήσουμε στις αυτονομές, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές που στήριξαν την όλη διοργάνωση. Χειροκρότημα. Την ελληνική ομάδα διάσωσης Παράρτημα Λέσβου για τη στήριξη. Παρακαλώ να έρθει ένας εκπρόσωπος εδώ πέρα. Ελάτε κατά ένα. Και φυσικά τον κύριο το Χατζέλη. Από τη μεριά μας ένα μικρό αναγνωστικό για τη συμμετοχή σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Ο Ιγνάτης ο Λασκαρίδης από τον Ποδηλατικό Σύλλογο. Ευχαριστούμε τον Ποδηλατικό Σύλλογο Λέσβου για τη στήριξη σε όλα και τα πριβέ που κάνουμε τις ποδηλατάδες, το FDB για όλα. Ευχαριστούμε τη στήριξη για όλα. Είναι χωριό ποδηλατικό. Τελεία και πάμε. Ύστερα που λατάδες. Τι το έλεγε η Ιουλία. Καλό να το πούμε και για αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Παρόλα αυτά, λοιπόν, μια υπέροχη μέρα. Ελπίζω να το διασκεδάσατε όλοι. Ελπίζουμε να έχει συνέχεια, να έχει το περισσότερο από του ελληνικού κοντιάδε και να το διασκεδάσετε κάθε φορά και να κάνετε αυτό που σα αρέσει πάντα. Βλέπετε, βλέπετε το κλίμα. Να ξεκινήσουμε από την εύκολη κατηγορία. Είναι οι γυναίκε. Thank you.
σας, είναι πρώτα. Καλή πολίτη. Πάμε στην ελπίδα τη ορεινή κοινωνία στο Λέσβο που είναι τα Junior. Άμα είναι στην κάμερα, θα σε δω. Πάμε από 12 μέχρι 18 χρονών και ξεκινάμε λοιπόν στο νούμερο 6, Παντός Δημήτρης. Μπράβο, Τζετρόλ, μπράβο. Ένα, Δανιάς Κώστας!
Thank you.
βαθμούς. Θα έστεισε ο σύλλογος όλα. Στημένο το σύλλογο. Thank you.